Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή, όπως έχουμε περιγράψει και άλλες φορές, μέσα από την οποία προσπαθούμε να διακρίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού την αναγκαιότητα της εμπειρίας της Πεντηκοστής, δηλαδή του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή και εν συνεχεία της πλήρωσης δια Πνεύματος Αγίου σε κάθε χριστιανό ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου, φυλής, γλώσσας, έθνους, χριστιανικού δόγματος και μάλιστα όχι μόνο επί προσωπικού επίπεδου αλλά και επί οικογενειακού επίπεδου, δηλαδή η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να υπάρχει και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά όπως θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Μέχρι τώρα περιγράψαμε συγκεκριμένα ερωτήματα μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως τι είναι η Πεντηκοστή, γιατί ο Θεός εξέλεξε την Πεντηκοστή για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, προφητείες για την Πεντηκοστή τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Στην προηγούμενη ιδέα εκπομπή μας ιδιαίτερως ασχοληθήκαμε με την προετοιμασία με συνέχεια με τις προφητείες Πεντηκοστής από την Καινή Διαθήκη, αλλά ιδιαιτέρως με την προετοιμασία όλων όσων παρευρίσκονται στην ανάληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που τους υποσχέθηκε την επαγγελία του Πατρός, την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, μέσω της οποίας θα λάβαναν δύναμη ώστε να μπορούσαν να είναι μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο. Φτάσαμε λοιπόν στο ανώγιο της Πεντηκοστής, όπου ο Απόστολος Πέτρος μαζί με άλλους 119, συνόλο 120 αδελφών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και οι 11 μαθητές του Χριστού και η μητέρα του Κυρίου η Μαρία και τα αδέλφια του Ιησού Χριστού, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας, ο Ιωσής και ο Σίμωνας. Πιστεύω δεν ήταν και αδελφές του Ιησού Χριστού, αν και δεν το βλέπω να αναφέρεται μέσα, μιλάει μετά των αδελφών αυτού. Και αφού τακτοποίησαν τις εκκρεμότητες, έμειναν στην προσευχή και στη δέηση, επαναλαμβάνω, τακτοποίησαν την εκκρεμότητα του να επικαλύψουν τη θέση, την επισκοπή του Ιούδα, ο οποίος την απόλυσε με ένεκα της φιλαργυρίας του, καθώς παρέδωσε τον Ιησού Χριστό στα χέρια των ανώμων. Ενέμενον λοιπόν, ήσαν προσκαρτερούντες στην δέηση και στην προσευχή, περιμένοντες την έκβαση και την έλευση και την εκπλήρωση της επαγγελίας του Πατρός, δηλαδή την έλευση του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να λάβουν δύναμη. Και πράγματι, μετά ακριβώς από 10 μέρες από την ανάληψη του Κυρίου μας, ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, όπου θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια σε αυτή την εκπομπή να διακρίνουμε όλες τις επεμβάσεις του Θεού δια Πνεύματος Αγίου από την αρχή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή από το 30-33 μετά Χριστό, μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, μέχρι και το τέλος της Αποστολικής Εκκλησίας, το 90 μετά Χριστό, όπου θα δούμε ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννου δόθηκε σε Αυτόν, καθώς επλήστη Πνεύματος Αγίου, όπως λέει η Γραφή, καθώς εγένετο εν Πνεύματι στην προσευχή και τον επισκέφθηκε ο Θεός. Θέλω να θυμίσω μια φορά ακόμη, την εκπομπή αυτή την παρουσιάζουν ο αγαπητός Κώστας Τρακιώτης και ο αγαπητός Χάρης Ασβεστάς και εγώ μαζί με αυτούς. Εγώ θα ξεκινήσω από την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου ήσαν άπαντες ομοθυμαδών, μαζί ενωμένοι, αγαπημένοι, μια γλώσσα, μια φωνή, ένα πνεύμα, μια γνώμη και περίμεναν, εξητώντας τον Θεό, έμειναν σε αυτό τον αγώνα μέχρι να έρθει ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι απέμειναν τελικά 120. Και λέει η Γραφή στο δεύτερο κεφάλαιο, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βίαιος φερωμένου, και γέμισεν όλων των οίκων ο αέρας αυτός, όπου ήσαν καθήμενοι, και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσες ως πυρός, και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών
και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και πώς αποδείχθηκε ότι επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, ποια ήταν η εκδήλωση της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, καθώς ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Δηλαδή 120 άτομα είχαν την ίδια εμπειρία, αέρας βιαίος φερόμενος γέμισε όλο τον οίκο, είδαν γλώσσες πυρός να διαμερίζονται, να στέκονται στο κεφάλι του καθενός, και την ίδια στιγμή όλοι μαζί άρχισαν να μιλάνε γλώσσες ακατάληπτες, ξένες γλώσσες, ακατάληπτες εις αυτούς, καθώς το «ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον», λέει η γραφή, αυτόν οικοδομεί και το πνεύμα του, ο νους του μένει ακαρποφόρητος. Άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα το Άγιον έδιδε εις αυτούς, δηλαδή χωρίς καμία πρωτοβουλία δική τους. Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή ήρθε με έναν θαυμαστό τρόπο, σαν αποτέλεσμα της δεήσεως και της προσευχής των ανθρώπων, όμως με απόλυτη πρωτοβουλία, ενέργεια, αρχή και τέλους του ίδιου του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Πήρε δηλαδή, όπως λέει η Γραφή, και θα δούμε και αργότερα, ο Ιησούς Χριστός το Πνεύμα το Άγιο από τον Πατέρα, καθώς το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, και έδωκε αυτούς, επλήρωσε αυτούς Πνεύματος Αγίου ο Ιησούς Χριστός. Έτσι ώστε, καθώς μίλαγαν όλοι με δύναμη και τα λόγια τους ακούγονταν έξω από το ανώγιον της Πεντηκοστής, και καθώς είχαν έρθει ευλαβείς άνθρωποι και άκουγαν τη φωνή αυτή, όλο το πλήθος συνήλθε, συνεταράχθη, γιατί, διότι ενώ οι λαλούντες δεν καταλάβαιναν τις γλώσσες και το τι έλεγαν, οι ακούοντες όμως οίκουον αυτούς εισέκαστος λαλούντας εις την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Οι ακούοντες καταλάβαιναν τα λόγια, και είναι ένα θαύμα μεγάλο, το οποίο βεβαίως το έχουμε ζήσει και εμείς πολλές φορές στην εκκλησιαστική μας ζωή. Όταν κάποιος μιλάει ξένες γλώσσες, εγώ θα σταματήσω εδώ λέγοντας ένα μικρό παράδειγμα. Είχε έρθει κάποιος, ο οποίος ήταν πολύ αμαρτωλός, μέσα σε ναρκωτικά, ζήτησε τον Χριστό, ο Χριστός άμεσα τον αναγέννησε και τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, και άρχισε αυτός ο νέος να μιλάει αραβικά. Έχουμε έναν αδελφό Λιβανέζο, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα, και όταν τα άκουσε πλησίασε, άκουγε και μας μετάφραζε αυτά τα οποία έλεγε. Λόγια θαυμαστά, δοξολογία στο Θεό και όχι μόνο. Έτσι έγινε και εκείνη την ημέρα, ώστε όλοι οι ευλαβείς που ήσαν συνηγμένοι άκουγαν τους λαλούντας στη δική τους διάλεκτο να δοξάζουν το Θεό και να ευλογούν το όνομά Του. Και εκεί έγινε μεγάλη σύγχυση. Καθώς άκουγαν σε πολλές διαλέκτους, Πάρθη, Μίδια, Λαμίτε, κατοικούνται στη Μεσοποταμία, την Ιουδαία, την Καπαδοκία, τον Πόντο, την Ασία, τη Φρυγία, την Παμφιλία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και κοντά στην Κυρίνη, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι προσήλτοι, Κρήτες, Άραβες, άκουγαν λαλούντας εν τες γλώσσες, μέσα από τις δικές τους γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζαν, απορούσαν και ρωτούσαν τι σημαίνει τούτο. Υπήρχαν όμως, όπως υπάρχουν πάντοτε, και οι χλεβαστές στα πνευματικά, οι οποίοι έλεγαν «μεθυσμένοι είναι, με γλυκήν ίνων». Και εκεί έγινε το πρώτο κήρυγμα διαπνεύματος Αγίου, που θα ήθελα κάποιος από εσάς να το περιγράψει, γιατί ήταν ένα θαυμαστό γεγονός. Το πρώτο κήρυγμα διαπνεύματος Αγίου, όπως υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός, όταν θα λάβετε δύναμη, τότε θα γίνετε μάρτυρες σε μένα, μάρτυρες δική μου, στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο. Κώστα, θέλεις να περιγράψεις? Να συνεχίσεις. Απλά ήθελα να πω ότι υπάρχει μία παρερμηνία πριν από αυτό, αγαπητέ Γιώργο, υπάρχει μία παρερμηνία ότι ομίλησαν οι Απόστολοι σε ξένες γλώσσες προκειμένου να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη.
Και μάλιστα παρερμηνεύεται τα εδάφια αυτά, παρερμηνεύονται. Σου λέει, να, ειδού, υπάρχει μύδι ελαμίτες, όλοι αυτοί που κατοικούσαν εκεί, άκουγαν στην διάλεκτόν τους, στις γλώσσες τους, τα μεγαλεία του Θεού. Άρα, ειδού, η γλώσσα δεν είναι αγνώριστος και επομένως, αφού είναι καταληπτή, άρα εδώ έχουμε το πρώτο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Λέγονται αυτού του είδους οι... εκφράζονται αυτού του είδους οι απόψεις, οι οποίες θεωρώ ότι είναι 100% εκτός πραγματικότητος, διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι μαθητές, οι 120, είναι στα γόνατα εκείνη την ώρα. Δεν έχουν βγει στον μπαλκόνι να κηρύξουν. Οι καθήμενοι, όπως είναι σε μια πνευματική πληρότητα. Το πνεύμα του Άγιο τους έχει συναρπάσει, τους έχει γεμίσει και με δυνατή φωνή προσεύχονται δια ξένων γλωσσών και οι από κάτω διαβαίνοντες ακούνε στην γλώσσα τους τα μεγαλεία του Θεού. Εδώ δεν έχει καμία σχέση με κήρυγμα. Αν ήταν κήρυγμα, τότε κηρύττουν και οι γυναίκες. Σωστά. Ήθελα απλά να κάνουμε αυτή την διευκρίνηση, διότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονός που το ακούνε συμπτωματικά ή από κάτω, όχι σε επίπεδο κηρύγματος, αλλά σε επίπεδο γεγονότος ενός ανθρώπου που τα λέει αυτά και δεν ξέρει ότι οι άλλοι τον ακούνε. Όπως επίσης ούτε και εκείνος ξέρει τι λέει. Την ερμηνεία των λόγων. Ακριβώς, διότι πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν βλέπουμε αυτός που λαλεί γλώσσες να γνωρίζει τι λέει ο ίδιος, εκτός και αν είναι διερμηνέας. Αυτά ήθελα έτσι σε πρώτη φάση να τονίσω. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπες όμως, Κώστα, ότι δεν είναι κήρυγμα. Είναι το σημείο της πλήρωσης, της βάφτισης εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Είναι σημείο οι γλώσσες. Αυτός που το κηρύττει, άντρας και γυναίκα, αυτός που το λαλεί, που μιλάει ξένες γλώσσες, άντρας και γυναίκα, πρώτον δεν ξέρει τι λέει και δεύτερον δεν ξέρει ποιος τον ακούει. Ενώ σε αντίθεση το κήρυγμα έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Ξέρεις τι λες και ξέρεις και ποιος σε ακούει. Ακριβώς. Θες να προσθέσεις κάτι, Χάρη, να συνεχίσεις. Να συνεχίσω, Κώστας. Όχι, εγώ δεν έχω κάτι προς το παρόν. Αφού λοιπόν είχε μαζευτεί το πλήθος, εγώ θα μείνω σε αυτό το οποίο είπες και προηγουμένως, αγαπητέ Γιώργο, το πλήθος συνεταράχθη. Και συνεταράχθη γιατί δεν είχαν τα ακούσματα, τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, δεν είχαν την εμπειρία της προσευχής, όμως είχαν το χαρακτηριστικό της ευλάβειας και του γεγονότος ότι είχαν προσέλθει εκεί προκειμένου να λατρέψουν τον Θεό τους όπως αυτοί μέχρι εκείνη τη δεδομένη στιγμή γνώριζαν. Και ο Θεός, δια του προφήτου Ιωήλ, όπως είχε προφητέψει, κάτι διαφορετικό είχε προβλέψει για αυτούς. Ήτανε αυτή η εμπειρία την οποία κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος, σταθείς ενώπιον πάντων, αιτιολογώντας, γιατί εδώ θα πούμε ότι βρισκόταν εν πλήρη συνειδήση όταν έκανε το πρώτο κήρυγμα, και αυτό είναι το πρώτο κήρυγμα της διδασκαλίας του Ευαγγελίου και της επεξήγησης της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είμαστε άντρες αδερφοί μεστοί ίνου, αλλά σήμερα εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιωήλ, την οποία έχουμε αναφέρει και θα ξανααναφερθούμε, ότι εν τες εσχάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, με συνεπακόλουθα συγκεκριμένα θα λάβουν χώρα εκτός από αυτό το οποίο ακούτε και άλλα πράγματα, η διανομή του Πνεύματος του Αγίου θα συνοδευτεί από οράσεις, θα συνοδευτεί από ενύπνια, θα συνοδευτεί από προφητείες, θα συνοδευτεί από χαρίσματα. Βεβαίως και είναι σημείο η γλωσσολαλιά, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία δίδει ο Θεός εις τους πιστεύοντας εις Αυτόν και τα οποία για πρώτη φορά διδάσκονται, κηρύττονται μάλλον, από τον Απόστολο Πέτρο, σαν πλέον αυτός να είναι ο διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Η πρώτη λοιπόν φουρνιά του Κυρίου είναι 3.000 ψυχές. 3.000 ψυχές, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, από την πρώτη στιγμή ενέμενον εις την υγιένουσα διδασκαλία της Εκκλησίας, στη διδαχή των Αποστόλων
στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Από την πρώτη στιγμή. Πλέον γιατί? Γιατί είναι διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί η διδασκαλία προσιλώνει τις καρδιές, την νόηση και το φρόνημα όλων αυτών των ανθρώπων σε αυτό το οποίο ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός προτάσει σαν το χριστιανικό μας πλέον δόγμα. Εκεί που πρέπει να εμένουμε όπως τότε εκείνοι, έτσι και εμείς. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα ο Χριστός να συμμαρτυρεί δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Το να υποτάσω το εγώ μου, αλλά και το είναι μου στο θέλημα του Θεού, στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, έχει σαν επακόλουθο να βλέπω τα μεγαλεία του Θεού στη ζωή μου. Πέραν του γεγονότος ότι η ζωή μου θα αλλάζει καθημερινά, θα επενεργεί ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, θα αλλοιώνεται ο άνθρωπος, ο κοσμικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος και τη θέση του θα παίρνει ο πνευματικός άνθρωπος, όπως έγινε με τους μαθητές και κατ' επέκταση και με τους πρώτους πιστεύοντας, θα βλέπω και τα μεγαλεία του Θεού, τα θαύματα του Θεού στη ζωή μου. Αυτό καθεαυτό το Πνεύμα το Άγιο θα επενεργεί με συγκεκριμένες ενέργειες. Θαυμαστές όπως γινόταν στα χρόνια του Κυρίου με τους Αποστόλους, με τις Αναστάσεις των νεκρών, με την έγερση των νοσούντων, με τη σκιά και μόνο του Αποστόλου Πέτρου και με των υπολείπων βεβαίως Αποστόλων, αλλά από εκεί και πέρα ο Κύριος όλα αυτά δεν τα έχει κάνει απλά και μόνο για να δούμε κάποιες ενέργειες. Το σχέδιο του Κυρίου έχει και περαιτέρω βήματα και αυτό το βήμα είναι η επέκταση του Ευαγγελίου του. Και για να επεκταθεί η διδασκαλία του Ευαγγελίου του χρειάζεται η πλήρωση και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και υπάρχουν και χρειάζεται και καρδιές προδιατεθειμένες να κάνουν το θέλημα του Κυρίου στη ζωή τους. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και θα επανέλθουμε βεβαίως, το επόμενο βήμα ήταν μετά από κάποιες θαυμαστές ενέργειες του Θεού, αλλά συγχρόνως και δοκιμασίες, αλλά συγχρόνως και θλίψεις, αλλά συγχρόνως και διωγμή, να επεκταθεί η διδασκαλία και στην Περίχωρο και στις γειτονικές πόλεις, φτάνοντας και στη Σαμάρια, όπου εκεί κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Εκεί οι άνθρωποι αναγεννήθηκαν, εδέχθησαν, μετανόησαν και έφτασε η ώρα της έκχυσης του Αγίου. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως και όπως είπε και ο προφήτης Ιωήλ, επί πάσα σάρκα. Ποιοι είναι οι δεκτικοί του Πνεύματος του Αγίου? Αυτοί που είναι δεκτικοί στη διδασκαλία του Χριστού. Και ήρθε ο Πέτρος με τον Ιωάννη και τους άλλους Αποστόλους και επέθετον τα σχήρας και ελάμβανον Πνεύμα Άγιο. Και επειδή αναφέρθηκε και στην προηγούμενη εκπομπή το ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αποτέλεσμα χάριτος, αλλά είναι και αποτέλεσμα εξητήσεως. Δεν είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης διαδικασίας, ούτε επαγγελματικής κατεύθυνσης. Κάποιος έχει την ειδικότητα να προσεύχεται και να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Όχι. Αυτό επιχείρησε να κάνει ο Σίμων, ο μάγος της Σαμάριας, που βλέποντας αυτό το οποίο τον έκανε να θαυμάσει, επιχείρησε να το λάβει διά άλλης οδού. Και βεβαίως η απάντηση του Πέτρου ήταν τέτοια που μας δίνει τη δυνατότητα να εννοήσουμε και να καταλάβουμε ότι η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου γίνεται αφού ο άνθρωπος δεχτεί και μόνο εάν δεχτεί τον Χριστό και αφού εμείνει στην προσευχή, στη δέηση, στην εξήτηση, στην υπακοή της επαγγελίας του Παράκλητου. Αμήν. Το μόνο που θα είχα να προσθέσω σε όλα αυτά τα οποία είπε ο Χάρης είναι ότι ο Απόστολος Πέτρος με τη σφραγίδα και τη δύναμη πια του Πνεύματος του Αγίου είναι εις θέση πλέον ως αυθεντία να ερμηνεύει το Λόγο του Θεού. Και βέβαια η αυθεντία ανήκει μόνο στους Αποστόλους.
είναι αυτός ο οποίος δίνει πλέον το πλήρες περιεχόμενο της προφητείας του Ιωήλ, είναι αυτός ο οποίος μας διαβεβαιώνει ότι τελικά ήδη με αυτό το γεγονός η προφητεία του Ιωήλ εκπληρώνεται, είναι αυτός ο οποίος ερμηνεύει ότι όλα όσα έχουν σχέση με το σχέδιο του Κυρίου, ότι ο Θεός τον ανέστη σε λύσας τα σωδήνας του θανάτου, διερμηνεύει τους ψαλμούς που αφορούν την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά που εκ πρώτης όψεως και χωρίς τη φώτιση, την πλήρωση, την αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου, όλα αυτά ήταν ένα ερωτηματικό για ποιον αναφέρονται. Το βλέπουμε και στην περίπτωση του Ευνούχου, του Αιθίωπος, ο οποίος διάβαζε, ο άνθρωπος διάβαζε, προσπαθούσε, το πάλευε, αλλά δεν έβγαζε άκρη, χρειάστηκε βοήθεια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι τελικά οι Απόστολοι και η Αποστολική Διδαχή είναι η μόνη αρμόδια να διερμηνεύσει την Παλαιά Διαθήκη και τα λόγια του Θεού. Το προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πέτρος εδώ σαν να ανοίγει μια τεράστια κουρτίνα μπροστά του και του αποκαλύπτονται σε παρόντα χρόνο όλα αυτά τα οποία έγιναν στο παρελθόν. Ελέγχθησαν στο παρελθόν, ακριβώς. Και βέβαια αυτό, τροποντινά, γίνεται και σε κάθε άνθρωπο, όχι βέβαια αυτό το της αυθεντίας, αλλά η αποκάλυψη του γεγραμμένου λόγου τελικά γίνεται σε ποιον? Σε εκείνον ο οποίος θα πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, θα αγγιχθεί από αυτό και το Πνεύμα το Άγιο, όπως το λέει και στα χαρίσματα, δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος. Επομένως εδώ βλέπουμε τα πρώτα χαρακτηριστικά του τι σημαίνει πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Είναι το άνοιγμα της διάνοιας και της καρδιάς, είναι το φύσιμα της ομίχλης, ο λόγος του Θεού πλέον είναι μια ξαστεριά στη συνείδηση του ανθρώπου. Και παίρνει μια άλλη εξήγηση πια η Παλαιά Διαθήκη με το καινούριο πρίσμα της Καινής Διαθήκης δια Πνεύματος Αγίου. Παίρνει δηλαδή την πραγματική της διάσταση στο σχέδιο και στο έργο του Θεού, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη τα πάντα γινόταν ενιγματοδός και τα βλέπαμε ως εγκατόπτρο. Δηλαδή ήταν παραβολή, σκιά των μελώντων, σκιά των μελώντων, ναι. Παραβολικά. Έρχεται τώρα ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας και δίνει ζωή στο νεκρό γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης και το κάνει νέο πνεύμα. Γι' αυτό και περιγράφει πάρα πολύ ωραία την προφητεία πλέον του Ιωήλ, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, που μόνο ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας μπορούσε να περιγράψει αυτά τα οποία ελάλησε τότε δια του Ιωήλ του προφήτου. Πρώτον λέει στο 17 εδάφιο: «Εν τεσσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχύ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν, και θέλουσι προφητεύσει η ίσα και οι θυγατέρε σα. Και οι νεανίσκοι σα θα δουν οράσει, και οι πρεσβύτεροι σα θέλουσι νυπνιαστεί ενύπνια». Αυτή είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία που άρχισε την ημέρα τη Πεντηκοστή. Και η απαρχή τη χαρισματική ζωή, έτσι. Και η απαρχή τη χαρισματική ζωή. Έτσι όπω ακριβώ το είπε. Όμω το 18 εδάφιο τώρα φτάνουμε στο τέλο. Στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, λέγοντα: «Και ακόμη, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες τις έσχατες, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου». Και τι θα κάνουν? Θα προφητεύσουν. Και ποια θα είναι η προφητεία τους? Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Κανένας άλλος δεν μπορεί παρά μόνο η Εκκλησία του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου να πει ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, να έλθει η αρπαγή της Εκκλησίας, να έρθει το τέλος της Εκκλησίας. Και αυτό θα γίνεται στους δούλους και στις δούλες, όχι σε όλους, στους δούλους και στις δούλες, δηλαδή ο άνθρωπος πια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα ελευθερώνεται από την αμαρτία με την αναγέννηση και θα δουλώνεται στον Θεό, ώστε ο καρπός του να είναι ο αγιασμός, εις αγιασμόν και το τέλος του ζωή αιώνιος. Αυτή λοιπόν η μία εκκλησία, η Αγία, η πλήρης Πνεύματος Αγίου, που θα αποτελείται από δούλους και δούλες, θα προφητεύουν την έλευση του Κυρίου, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και στο 19 εδάφιο έρχεται το επόμενο βήμα του σχεδίου του Θεού, η εφταετία του Αντίχριστου. «Και θέλω δείξει, λέει ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου, τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού, και ο ήλιος θέλει μεταστραφεί η σκότος και η σελήνη σε αίμα». Αυτή είναι η οργή του αρνίου του εσφαγμένου. Τα 7 χρόνια
της θλίψης που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει στην ανθρωπότητα. Όπου άρα οι δυνάμεις των ουρανών θα ταραχθούν. Επομένως, αγαπητέ Γιώργο, είναι σαν να μας λέει ότι δηλαδή, βλέπουμε ότι μιλάνε γλώσσες, βλέπουμε ότι έχουμε την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι σαν να λέει ο Πέτρος ότι τώρα εδώ έχουμε την αρχή της εκπλήρωσης του Ιωήλ. Την αρχή της εκπλήρωσης. Από εδώ και πέρα ξεκινάει. Άλλωστε, ναι. Και ο Ιωήλ τι είχε πει, για να το διαβάσουμε και από μέσα. Διαβάζω από το βιβλίο την προφητεία του Ιωήλ, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 23. Και τα τέκνα της Ιών, τώρα καταλαβαίνουμε ποια είναι τα τέκνα της Ιών. Δεν είναι της παλαιάς Ιών, είναι το όρος Ιών, της νέας Ιερουσαλήμ, της ουράνιας Ιερουσαλήμ. Τώρα μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε τον προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης με το πρίσμα της Καινής. Εφραίνεστε εις Κύριον τον Θεό σας, διότι έδωκεν εις εσάς τη βροχή την πρώιμον εγκαίρος. Τι θα πει εγκαίρος? Στις 10 μέρες, τότε που χρειαζότανε. Δεν περιμένανε, το Πνεύμα του Άγιο το στέλνει ο Χριστός συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και στην ιστορία της Εκκλησίας, αλλά και σε κάθε παιδί του Θεού που το ζητάει. Εγκαίρος. Και δεν τελειώνει εκεί, και θέλει βρέξει εις εσάς στην τελευταία βροχή, βροχήν πρώιμον και όψιμον ως και πρώτερον. Δηλαδή θα δημιουργηθεί και πάλι, γιατί έχουμε πει και άλλες φορές ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα κίνημα Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι μία πρωτοβουλία ανθρώπων, είναι πρωτοβουλία απολύτως του Θεού διά του Ιησού Χριστού με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ένα κίνημα. Η Πεντηκοστή είναι ένα κίνημα, η Εκκλησία του Θεού, που κινείται με τη δύναμη του ανέμου του βιαίως φερωμένου από τον ίδιο τον Θεό, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά θα ολοκληρωθεί στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, που με βροχή πρώιμο, δηλαδή στην αρχή του αιώνα μας, ήρθε η αναζωπήρωση που δημιούργησε το παγκόσμιο κίνημα της Πεντηκοστής, ώστε σήμερα να υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι βαφτισμένοι εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, ενώ μέχρι την αρχή του αιώνα μας δεν υπήρχαν. Υπήρχαν επιτόπους αναζωπηρώσεις, όπως θα δούμε με λεπτομέρεια, αλλά δεν υπήρχε παγκόσμιο κίνημα. Στα 1900 περίπου δημιουργήθηκε το παγκόσμιο κίνημα της Πεντηκοστής, το οποίο θα τελειώσει με την όψιμη βροχή ως πρώτερον, όπου θα ολοκληρωθεί με την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό περιγράφει. Καταρχάς λοιπόν, ερμηνεύοντας με το πρίσμα της Καινής Διαθήκης, δηλαδή στην πραγματικότητα με την φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου, τον προφητικό λόγο του Ιωήλ, ο Απόστολος Πέτρος, μέσα σε ένα κήρυγμα λίγων λεπτών. Στη συνέχεια περιγράφει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι ένα κλασικό κήρυγμα, μοναδικό κήρυγμα θα λέγαμε. Χριστοκεντρικότατο. Χριστοκεντρικότατο, βεβαίως. Και αφού περιγράφει τη ζωή του Χριστού επί της γης, τη σταύρωση του Χριστού για τις αμαρτίες των ανθρώπων, την ανάσταση του Χριστού για τη δικαίωση των πιστευόντων, στο τέλος φανερώνει αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα τώρα, ότι αφού υψώθη μετά την Ανάσταση και την ανάληψή του δε της δεξιάς του Θεού ο Ιησούς Χριστός, έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούτε. Ώστε λοιπόν, αφού περιγράφηκε το συμβάν, ότι προέρχεται από την πρωτοβουλία του Θεού δια του Ιησού Χριστού με το Πνεύμα το Άγιο, τη δημιουργία δηλαδή της Εκκλησίας, τότε και τη γνώση που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί, βεβαίως λοιπόν να σε εξεύρει πάσο οίκος Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς σε σταυρώσατε. Και αυτό το μικρό κηρύγμα, επειδή όμως, πολύ μικρό, πολύ μικρό, δηλαδή 2-3 λεπτά, 4, πάνω από 5 αποκλείεται. Επειδή όμως ήταν δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, συγκλώνησε τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων, ώστε λέει η Γραφή, αφού δεν ήκουσαν τα αυτά όλοι, ήρθε. Αφού λοιπόν ήκουσαν ταύτα, ήλθε εις κατάνοιξη καρδίαν αυτών και είπαν προς τον Πέτρο, τι πρέπει να κάνουμε με άντρες αδερφοί. Φοβερό, ένα κήρυγμα 3 λεπτών έφερε σε κατάνοιξη χιλιάδες ανθρώπους. Και η κατάνοιξη τους οδήγησε να πούνε τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να σωθούμε. Και ο Απόστολος Πέτρος είπε το κήρυγμα της σωτηρίας. Μετανοήσατε πρώτον. Δεύτερον, ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Τρίτον,
και θέλετε, λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν είναι μόνο για μας τους 20, ούτε για μας τους 12, ούτε για μας την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Γιατί προς εσάς είναι και προς τα τέκνα σας, προς εσάς που είσαστε παρόντες και ακούτε, και προς τα τέκνα σας που θα γεννηθούν, αλλά και προς όλους τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών, σε όλους τους χρόνους και τους τόπους της γης αυτής, όπου υπάρχουν άνθρωποι που θα ακούσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Και ολοκλήρωσε με το θαυμαστό και διαμαρτύρεται και προέτρεπε, σώθητε τώρα εσείς. Μέχρι τώρα εγώ τα κάνω. Εγώ σας αναγέννησα, εγώ σας βαφτίζω με Πνεύμα Άγιο, αλλά τώρα τη σωτηρία σας θα τη διατηρήσετε εσείς. Πώς? Σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Φύγετε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Και έτσι, εκείνη την ημέρα, με αυτό το κήρυγμα, σώθηκαν 3.000 ψυχές, δημιουργήθηκε η Εκκλησία και ευθύς εξ αρχής, δια Πνεύματος Αγίου, απεκαλύφθη η λειτουργία, η μία και η μοναδική της Εκκλησίας. Καθώς ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Αυτή ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι μέχρι το τέλος της Εκκλησίας επί της γης, η λειτουργία της Εκκλησίας. Όλες οι άλλες λειτουργίες και τα εθιμοτυπικά και οτιδήποτε τελετουργίες έχουν εφεύρει οι άνθρωποι είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Χριστού, καμία ωφέλεια δεν έχουν, μάλλον οδηγούν τους ανθρώπους σε ανομίες και σε παραβάσεις. Είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι ευσεβείς που πήγαν την ημέρα της Πεντηκοστής να πράξουν, θα λέγαμε, το θρησκευτικό τους καθήκον, στεκόμενοι σε στην ένα... Παλαιά Διαθήκη λέμε τώρα. Βεβαίως, βεβαίως, αυτοί οι συγκεκριμένοι από όλα τα μέρη της γης, μετά από ένα τόσο μικρό κήρυγμα, η καρδιά τους ήρθε σε κατάνοιξη και είπαν τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδερφοί. Αυτοί οι άνθρωποι αισθάνθηκαν ότι δεν ήταν αυτοδικαιωμένοι μόνο και μόνο επειδή έκαναν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες ευαριστώντας τον Θεό, κάποιες θυσίες, παρά το γεγονός ότι είχαν έρθει από μακριά. Και το εντυπωσιακότερο είναι ότι ενώ στο κήρυγμα του Ιωάννη προσέρχονταν προς Αυτόν πάσα η Ιουδαία και η Ιεροσόλυμα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά τι, άνθρωποι αμαρτωλοί, τελώνες, πόρνες, άνθρωποι οι οποίοι είχαν αδικήσει και είχαν ανάγκη από μετάνοια. Την ίδια ακριβώς ανάγκη από μετάνοια είχαν και αυτοί οι συγκεκριμένοι ευσεβείς άνθρωποι, που τελικά αυτό που είχαν ανάγκη ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ακριβώς. Πάντως είναι σημαντικό το γεγονός ότι ήλθε εις κατάνοιξη η καρδία αυτών. Δηλαδή πώς έρχεται σε κατάνοιξη η καρδία? Η καρδία έρχεται σε κατάνοιξη όταν συνειδητοποιήσει τι έκανε ο Θεός για αυτήν. Όταν ο Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου τους ξετύλιξε το σχέδιο, το προκαταβολής κόσμου και πώς αυτό εκπληρώθηκε και το ότι εκπληρώθηκε επί των ημερών τους, αυτό ήταν που τους έφερε σε κατάνοιξη. Βέβαια, αυτό σαν μια γνώση μπορεί να μην λέει τίποτα. Όταν όμως δίνεται δια Πνεύματος Αγίου, τότε αλλάζει όλη η ψυχοσύνδεση και εκείνου που τα λέει και του ακροατηρίου. Εδώ είναι η διαφορά λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το Πνεύμα το Άγιο κάνει τη διαφορά. Αν δεν είχε λάβει Πνεύμα Άγιον ο Πέτρος, δεν θα μπορούσε να ορθώσει το ανάστημά του εκεί πέρα να βγει να μιλήσει. Όλοι αυτοί ήταν κρυμμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων κάποια στιγμή. Και λίγο αργότερα στα συμβούλια των Φαρισαίων. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν γίνεται. Αλλού βλέπουμε τον Πέτρο λέει και πληστής Πνεύματος Αγίου πάλι. Άρχισε να τους λέει ότι τον Ιησού Χριστόν, τον οποίο εσείς σας σταυρώσατε. Δηλαδή είχε και καταγγελτικό λόγο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν. Καταρχάς βλέπουμε ότι η υπόσχεση του Κυρίου και και ο τονισμός της αναγκαιότητας να λάβουν Πνεύμα Άγιο, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Το πρώτο αποτέλεσμα εκείνου που λαμβάνει Πνεύμα Άγιο είναι το στο κήρυγμα. Καταρχάς. Βεβαίως κυρίως στη ζωή του, το βασικότερο. Αλλά στο έργο του Θεού είναι στο κήρυγμα. Βέβαια. Γιατί όταν το κήρυγμα είναι δια Πνεύματος Αγίου, τότε είναι με δύναμη και συγκλονίζει τις καρδιές των ακουόντων. Αν το κήρυγμα είναι χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος Αγίου, είναι μια θεολογική έκφρασης αληθιών πολλές φορές, έκφρασης του Ευαγγελίου, που όμως το αποτέλεσμα
ή μηδενικό ή μηδαμινό, πολύ μικρό. Όταν όμως το κήρυγμα γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε είναι αποτελεσματικότατο, καρποφόρο και αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Γι' αυτό τι λέει η Γραφή στη συνέχεια. Κατέλαβε δε στη συνέχεια αμέσως πάσαν ψυχήν φόβος και τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου και πολλά τεράστια και σημεία γίνοντο δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού. Και στο 46 εδάφιο και καθημέραν ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εις το Ιερό, στο Λόγο του Θεού και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, την κλάση του άρτου στα σπίτια τους, μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη στην κοινωνία μεταλλήλων, δοξολογούντες τον Θεόν στις προσευχές και βρίσκοντες χάρη ενώπιον του Θεού βεβαίως, αλλά και όλου του λαού. Ώστε το αποτέλεσμα ήταν ο Κύριος προσέθεται καθημέραν στην Εκκλησία τους σωζωμένους. Αυτό είναι το έργο του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Ο Πατέρας ελκύει, αποκαλύπτει με το κήρυγμα του Ευαγγελίου των Ιησού Χριστών. Ο Ιησούς Χριστός φανερώνεται στον άνθρωπο και τον οδηγεί στον Πατέρα που θα τον αναγεννήσει γιατί πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού και στη συνέχεια ο Χριστός τον προσθέτει στην Εκκλησία του. Που η Εκκλησία τι είναι? Το σώμα του Χριστού. Και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και τα μέλη της Εκκλησίας είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Μέλη αλλήλων. Είναι δηλαδή η Εκκλησία μία ομάδα ανθρώπων, ένα κάλεσμα ανθρώπων που δεν έχει καμία σχέση με ανθρώπινες πρωτοβουλίες και ενέργειες. Είναι έργο Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός την αποκαλεί, ο Λόγος του Θεού την αποκαλεί ασάλευτη. Υπάρχουν τα σαλευόμενα που είναι χειροποίητα, τα οποία φτιάχνουν οι άνθρωποι και τα οποία στο τέλος μέλουν να μετατεθούν με το σεισμό που θα κάνει ο Χριστός όχι μόνο στη γη αλλά και στον ουρανό, αλλά είναι και τα ασάλευτα, τα αχειροποίητα, που σημαίνει ότι φτιάχτηκαν από τον ίδιο τον Θεό, όπως η Εκκλησία που είναι η νύμφη του Χριστού και η οποία στο τέλος θα φανερωθεί σαν αμετάθετο γεγονός, έργο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα περιχωρούσαμε λίγο χρονικά. Και να πάμε εκεί που θα πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλλου γλώσσας και το Λόγο του Θεού με τα παρησίας. Δηλαδή όταν άρχισε ο διωγμός της Εκκλησίας. Τα αμέσως επόμενα χρόνια ήταν χρόνια διωγμών και αυτό ακατάπαυστα συνεχίστηκε. Περίπου 10 χρόνια μετά, ένα μέτρο τάξης χρόνου, όταν πλέον η Εκκλησία φτάνοντας στο θήτα κεφάλαιο και στο 31 εδάφιο, στο 9 και 31 των πράξεων. Πρώτα να δούμε το δέλτα κεφάλαιο. Ναι. Το δέλτα κεφάλαιο που συνέλαβαν ευθύς εξ αρχής τον Πέτρο και τον Ιωάννη, τον φυλάκισαν και ενώ τους είχε φυλακισμένους, τους ελευθέρωσε ο Χριστός. Και αφού τους έβγαλε. Λέτε και το 31 εδάφιο, εσείς δεν λέτε, γι' αυτό ναι, το λέτε. Ναι, το δέλτα κεφάλαιο είναι πολύ σοβαρό. Το κεφάλαιο, το εδάφιο 15. Μάλλον το κεφάλαιο, το εδάφιο 13. Θεωρούντες δε την παρησία του Πέτρου και Ιωάννου. Και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι πλήρης Πνεύματος Αγίου, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε τον άνθρωπον τεθεραπευμένον, που είχε θεραπεύσει πριν από λίγο ο Πέτρος και ο Ιωάννης των εκγενετή σχολών. Βλέποντες λοιπόν τον άνθρωπον το θεραπευμένον, ιστάμενο μετά αυτόν, δεν είχαν ουδέν αντίποση. Προσέταξαν δε να βγουν από το συνέδριο έξω και συνευρουέθησαν τι να κάνουν με αυτούς, λέγοντες ότι θέλουμε να κάνουμε στους ανθρώπους τούτους, γιατί το θαύμα που έκαναν είναι φανερό, κατοικούν στην Ιερουσαλήμ όλοι και το είδαν, αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τότε να τους απειλήσουμε να μην μιλήσουν. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι είχε προηγηθεί το μεγάλο θαύμα, το πρώτο θαύμα που φαίνεται στη Γραφή, όταν κάποιο σχολό ζήτησε βοήθεια από τον Πέτρο και τον Ιωάννη και ο Πέτρος του είπε «Αργύριον και χρυσίον δεν έχω, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω είναι το ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα». Μαζεύτηκε κόσμος και οι μαθητές συνελήφθησαν, μπήκαν στη φυλακή. Απλά εδώ πέρα αυτό το οποίο γίνεται στην πραγματικότητα είναι η απάντηση του Θεού σε μία ένθερμη
εγκάρδια δέηση και ευχαριστία της Εκκλησίας, η οποία άκουσε την ομολογία του Πέτρου, πώς ελευθερώθηκαν και πώς γυρίσανε πίσω. Έτσι. Στο 23 εδάφιο συγκεκριμένα λέει ότι ήλθαν προς τους οικείους οι Απόστολοι και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Τότε που η Εκκλησία... τους απείλησαν να μην ξαναμιλήσουν. Είδε λοιπόν η Εκκλησία το γεγονός ότι, ότι τελικά οι Απόστολοι έχουν άνωθεν προστασία, ότι τους σκέπασε η χάρη του Θεού, ότι τελικά τίποτα δεν τους έκαναν και αυτό λειτουργήσε στις καρδιές των πιστών της Εκκλησίας τόσο ευεργετικά ώστε αρχίζανε και εδέοντο προς τον Κύριο. Έκαναν μια εκπληκτική προσευχή η οποία έχει αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή συνδέει η Εκκλησία τις υποσχέσεις της Παλαιάς και τις δίνει ερμηνεία στην Καινή που αφορά την ίδια. Βλέπουμε ότι τελικά η Εκκλησία εμπιστεύεται τον Θεό και βλέπει το γεγραμμένο λόγο στη ζωή της να εκπληρώνεται και αυτό της δημιουργεί αυτή την... τον πόθο να κράξει προς τον Θεό. Και όταν η Εκκλησία κράζει προς τον Θεό, ο Θεός δεν μένει ασυγκίνητος, πληρώνει με πνευμάγιο. Είναι σημαντικό η Εκκλησία να δοξάζει τον Κύριο. Η Εκκλησία πρέπει να αλαλάζει. Λέει στους ψαλμούς, που το λέει περί του αλλα... γνώσκων, αλλά... διότι ο Κύριος λέει κατοικεί εν το μέσο αυτών σε μια τέτοια. Πώς το λέει. Στους ψαλμούς. Ναι, στους ψαλμούς, αλλά να το δω, θέλω να το διαβάσω. Τέλος πάντων, μακάρι να μην το διαβάσω. Εντάξει. Ναι, αλλά ότι εκεί πέρα δηλαδή κατοικεί η παρουσία του Κυρίου. Όπου λοιπόν υπάρχει αλλαλαγμός και δοξολογία, κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η προσευχή της Εκκλησίας δεν ήταν βόηθα μας να μην μας δίνουνε. Ήταν ευχαριστία. Ήταν επιθετική. Γι' αυτό τι λέει, Κύριε βλέψον είστε σαν φυλάς αυτών. Μας απειλούνε, θα μας δίνουν, θα μας φυλακίσουν, θα μας σκοτώσουν. Δεν λέει φύλαξέ μας, έχει επίθεση μέσα, έχει δύναμη η προσευχή αυτή που κάνουν. Αλλά αντιθέτως τι λέει, δώσε στους δούλους σου να λαλούν το λόγο σου με τα πάσης παρησίας και μάλιστα εκτείνουν τη σχήρα σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων εν δια του ονόματος του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Μια προσευχή επιθετικότατη για την επέκταση της Βασιλείας των Ουρανών. Όχι αμυντική, βόηθα μας τι να κάνουμε. Ναι, δεν είχε μιζέρια. Δεν είχε μιζέρια, κακομοιριά και παράπονο, αλλά είχε δοξολογία και πραγματικά πίστη για επέκταση της Βασιλείας των Ουρανών. Το αποτέλεσμα της προσευχής αυτής είναι μετά τη δέηση αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και πλήστησαν πλέον άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλλουν το λόγο του Θεού με τα πάση παρησίας. Όλη η Εκκλησία πια, 3.000, 4.000, 5.000 που είχαν γίνει αργότερα, σε εκείνη την προσευχή όλοι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Και μάλιστα λέει η Γραφή έγινε και σεισμός. Εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι. Φοβερές ενέργειες. Επομένως, του Πνεύματος είναι πολύ Αγίου. Σημαντικό για τον πιστό και για την Εκκλησία να συνειδητοποιήσει, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο Θεός ευαρεστείται στην ευχαριστία, στη δέηση με εμπιστοσύνη που κάνει η Εκκλησία. Να εμπιστεύεται τον Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκεί σε μια τέτοια προσευχή κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Και μάλιστα προσευχή είπαμε δοξολογίας. Όχι κακομοιριάς και μιζέρια. Δοξολογίας, ευχαριστίας, επιθετικότητος εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Με στόχο το σκοπό του Θεού που είναι η επέκταση της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτή ήταν η προσευχή νομίζω που ξεπέρασε τις φοβίες τους, όχι μόνο, αλλά και τις απειλές που γίνονταν σε αυτούς, αυτές τις καταστάσεις που ζούσαν καθημερινά. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η Εκκλησία προσδοκούσε τα ασάλευτα και εργαζότανε για αυτά, μη βλέποντας στις απειλές, μη βλέποντας στην καθημερινότητά της, την οδήγησε να αντιμετωπίζει πράγματα και καταστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται στο 32 εδάφιο του «Δε πλήθους», των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ή το μία και θεωρούσαν τα πάντα κοινά. Διατηρούσαν για τους άλλους αυτά που είχαν για τον εαυτό τους. Και έτσι εργάζεται νομίζω ο Θεός μέσα στην Εκκλησία και αυτή η παρησία στην οποία αναφερθήκαμε συνεχίστηκε ακόμα και στο επόμενο εδάφιο όταν πλέον συλλαμβάνονται οι Απόστολοι. Εδώ πρέπει να κάνουμε διόρθωση. Την πρώτη φορά, όπως διάβασα εγώ, δεν υπήρχε σύλληψη των Αποστόλων. Υπήρχε μόνο απειλή. Ναι. Και αυτό το διορθώνω γιατί ναι. Το έκανα λάθος. Τώρα συνέχισε. Ακριβώς. Όταν λοιπόν φτάνουμε πλέον στο σημείο και αυτές οι απειλές παίρνουν σάρκα και οστά, συλλαμβάνονται οι άνθρωποι του Θεού, αυτοί οι οποίοι στηρίζουν αυτό το μεγάλο έργο, τότε τους φέρνουν μπροστά στο συνέδριο
επιβάλλουν επ' αυτούς τα σχήρα σε αυτόν και τους βάζουν στη φυλακή. Να κάνω μία παρατήρηση εδώ. Όταν τους έβαλαν στη φυλακή, ο Θεός δεν τους άφησε απροστάτευτος, αλλά έστειλε άγγελο, άνοιξε τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε πηγαίνετε τώρα, όχι κρυφτείτε, αλλά πηγαίνετε σταθέντες, λαλείτε στο ιερόν προς τον λαόν, πάντα στους λόγους της ζωής αυτής. Βλέπεις ότι εδώ υπάρχει μια απεριόριστη συνεργασία των δούλων του Θεού, της Εκκλησίας του Χριστού και του Ιησού Χριστού του ιδίου, δια Πνεύματος Αγίου. Τους ελευθερώνει από εκεί που τους φυλάκισαν. Όμως αυτό, εκτός από διδασκαλία, είναι πλέον και εμπειρία. Και αυτή είναι η εμπειρία του αγιασμού στη ζωή του ανθρώπου και των ενεργειών του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Πλέον ο Πέτρος, δια της σκιάς, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείες ως ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντας ασθενείς και ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων ήτινες, εθεραπεύοντο άπαντας. Φοβερές πνευματικές αυτά φανταστάσεις. Που κάνω εγώ και μεγαλύτερα το τι ούτων θέλετε κάνει εσείς, η δήλωση του Χριστού εκπληρώνεται σε αυτό. Και όλα αυτά δια Πνεύματος Αγίου. Και έρχεται τώρα η στιγμή που ολοκληρώνονται οι απειλές όλων αυτών οι οποίοι τους απειλούσαν, τους κλείνουν στη φυλακή, τους ελευθερώνει ο άγγελος και πού τους βρίσκει ο λαός την επόμενη μέρα, στο γνωστό μέρος, στο ναό, για να κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Και η αμηχανία, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της δυνάμεως του Κυρίου, η αμηχανία μετατοπίζεται, η φοβία μετατοπίζεται από τους Αποστόλους και τους Διωκόμενους στους διώκτες και στους απειλούντες. Τέλεια. Όταν κάποιος έχει πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο δεν κάνει πίσω. Δεν μπορεί να κάνει πίσω. Γιατί έχει δύναμη. Έτσι. Προβληματίζονται λοιπόν όλοι αυτοί πλέον σε τι θέλει καταντήσει το πράγμα τούτο. Και μάλιστα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία αναδύεται και ο φόβος που εκδηλώνεται μέσω του Γαμαλίλ. Προσέξτε, μην τυχόν και γίνεται και θεομάχη. Γιατί εάν το έργο αυτό είναι ανθρώπινο θέλει καταργηθεί, εάν όμως είναι παρακυρίου, προσέχετε, υπάρχει πλέον η υποψία ότι αυτό το οποίο διαδραματίζεται μπροστά τους είναι πέρα και έξω από τις δυνάμεις τους. Γιατί είναι πέρα και έξω από τη φύση τους. Αυτό που διαδραματίζεται είναι πνευματικό, ενώ αυτοί οι άνθρωποι, αν και θρησκευόμενοι, έχουν μάθει να κρίνουν τα πράγματα δια των αισθήσεων, δια της οράσεως, δια της λογικής και με πολιτική. Και πώς δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια πράγματα. Πώς θα μπορούσαν, μόνο αν πίστευαν, θα μπορούσαν να καταλάβουν αυτά τα οποία συνέβαιναν. Πάμε τώρα. Να ολοκληρώσουμε λίγο στη συνέχεια στο έκτο κεφάλαιο της πράξης των Αποστόλων, όπου εδώ στην Εκκλησία δημιουργούνται ήδη τα πρώτα προβλήματα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λέει γραφή εν τες ημέρες ταύτες, όταν επληθύνονται οι μαθητές, χιλιάδες δηλαδή πλέον, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι χείρε αυτών παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Δηλαδή, οι γυναίκες, οι χείρες των ανθρώπων που δεν ήταν Εβραίοι αλλά ήταν Ελληνιστές, παρευλέποντο και το παράπονο ήταν αληθινό κατά την καθημερινή διακονία. Δηλαδή άρα γκρίνιες υπήρχαν και τότε. Γκρίνιες και προβλήματα. Παρότι η Εκκλησία που δεν έχει ξαναυπάρξει από τότε τέτοια σε πληρότητα. Πνεύματος Αγίου. Τότε οι 12 προσκαλέσαντες στο πλήθος των μαθητών είπαν «Δεν είναι πρέπον να αφήσομεν εμείς το Λόγο του Θεού και να διακονούμεν στα τραπέζας. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άντρες μαρτυρουμένους, πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους να καταστήσουμε με τις χρειάς ταύτης». Δηλαδή, φαίνεται πόσο απαραίτητο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν να είναι οι άνθρωποι πλήρης Πνεύματος Αγίου και εκ του Πνεύματος Αγίου και Σοφίας. Βέβαια, γιατί εδώ δεν είναι, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, τα υλικά που λέμε εμείς. Δεν είναι τα υλικά. Εδώ είναι θέμα δικαιοσύνης. Βέβαια, δικαιοσύνης και μάλιστα, όχι ανθρώπινης, Θεού. Βέβαια.
και μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή είναι θέμα δικαιοσύνης. Να μην υπάρχει καν η υπόνοια ότι υπάρχουν προσωποληψίες ή γκέτο ή κλίκες κτλ. Και αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουν? Μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Ακριβώς. Με ανθρώπους που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Εμείς δε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, θα εμένομεν στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Και άρεσε ο Λόγος αυτός ενώπιον παντός του πλήθους της Εκκλησίας. Και εξέλεξαν τον Στέφανον, ο οποίος ήταν άντρας πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Άρα υπάρχει κάτι καλύτερο ακόμη από το πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Υπάρχει πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Και όχι μόνο τον Στέφανο, αλλά και άλλους έξι, τον Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενάν, τον Νικόλαο, τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθέντες εχειροτώνησαν καθώς επέθεσαν επ' αυτούς της χείρας. Και έτσι ο Λόγος του Θεού αύξανε, γιατί τακτοποιήθηκαν και τα υλικά και επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών Ιερουσαλήμ σφόδρα, αύξανε η βασιλεία των ουρανών και πολύ πλήθος ακόμη και των ιερέων υπήκουαν στην πίστη. Μια εκκλησία πραγματικά με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, όπου ακόμη και για τα υλικά, έστω με την παρατήρηση πολύ σωστή της δικαιοσύνης του Θεού στα υλικά, έστω ακόμη και στα υλικά, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να είναι πλήρης σοφίας και Πνεύματος Αγίου, πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός συμμαρτύρησε στην απόφαση των Αποστόλων που ήταν εφανέρωση Πνεύματος, γιατί από τη μία έπρεπε να υπάρξει τιμιότητα και δικαιοσύνη ως προς τα υλικά, αλλά από την άλλη όμως δεν μπορούν να τα κάνουν όλα οι Απόστολοι. Έτσι. Δηλαδή δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση αυτοί να απομακρύνονται από τα γόνατα και τις προσευχές. Και άλλωστε αυτοί οι οποίοι ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, στην πραγματικότητα ήταν και αυτοί άνδρες προσευχής. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να. Και βεβαίως η εξέλιξη και του Στέφανου και του Φίλιππου σαν διακόνου ήταν να γίνουν Ευαγγελιστές και μάλιστα να γίνουν και στήλοι μέσα στην Εκκλησία. Χάρη. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η σημερινή μας εκπομπή έλαβε τέλος και με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή με τον τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία που θα παρακτήσετε ακουράνια για τον Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.